Καλώς ήρθες στο φτιάξε το μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Μπορεί ο καιρός τις προηγούμενες μέρες να μην ήταν τόσο καλοκαιρινός, αλλά είμαι εδώ για να δώσω εγώ αυτή την καλοκαιρινή διάθεση μέσα από τα πλεκτά μας. Οπότε σήμερα θα σου δείξω πώς θα πλέξουμε ένα πάρα πολύ γλυκό σχεδιάκι έτσι τρύπητο με ένα πάρα πολύ όμορφο και άκρος καλοκαιρινό ως προς τα χρώματα κουβάρι. Οπότε ήταν ένα πολύ διασκεδαστικό βίντεο και εύκολο κιόλας σαν διαδικασία αυτό που θα δούμε, γι' αυτό πιάσε το βελονάκι σου, το νήμα σου και θα πάμε να πλέξουμε με αλυσίδες και με άριχτα ένα σχέδιο έτσι δίκτυο το, χρησιμοποιούμε βελονάκι 4,5 και θα έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Καλή διασκέδαση! Το κουβάρι αυτό το είχαμε γνωρίσει από ένα προηγούμενο βίντεο που κάναμε haul, αλλά πάμε να το θυμηθούμε και να το συστήσουμε σε όσους δεν το έχουν δει. Η πρώτη μου εντύπωση είναι ότι περιβάλλεται από πολύ καλοκαιρινές αποχρώσεις. Έχω ήδη την άκρη του νήματος στο χέρι μου και θα κάνω γαϊτανάκι με αλυσίδες πολλαπλάσια του 4 συν 3 αλυσίδες, δηλαδή θα κάνω 12 αλυσίδες, συν 3 θα πάμε στις 15. Έλα να τις μετρήσουμε μαζί. Μία κάνω, 2. Βελανάκι νούμερο 4 χρησιμοποιώ. Έχω κάνει 2 αλυσίδες, θα πάρει λίγο να... Ωραία, τακτοποιήθηκα. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι το πλάτος που θα έχει το πλεκτό μας. Αυτή είναι η βάση μας στην ουσία. Μπορούμε να την κάνουμε και πιο μακριά και πιο λεπτή. Εξαρτάται το πλεκτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Αφήνω τώρα τους πρώτους 5 πόντους. Οι 3 όπως είπαμε ήταν για την αύξηση, οπότε συν 2 αφήνουμε 5 συνολικά, μεταβαίνουμε στον διπλανό πόντο για να πλέξουμε ένα άριχτο και το πρώτο κυκλάκι μας έχει δημιουργηθεί. Αμέσως μετά κάνω και ένα δεύτερο άριχτο, μετά κάνω 3 αλυσίδες για το ύψος και όπως περίπου αρχίσαμε, τώρα θα αφήσουμε 2 αλυσίδες και θα μεταβούμε στην επόμενη για να πλέξουμε ένα άριχτο και ακριβώς αμέσως στο διπλανό πόντο ένα άριχτο. Μας μένουν 4 πόντοι, κάνοντας 3 αλυσίδες για το ύψος, αφήνουμε 2 και θα μπούμε στον τρίτο πόντο που συναντάμε για να πλέξουμε ένα άριχτο και στον τελευταίο πόντο επαναλαμβάνω ένα ακόμα άριχτο. Ναι, εδώ πρέπει να βλέπεις το τόξο το αρχικό μας, το επόμενο τοξάκι και το τελευταίο τόξο που έχω 3, έτσι, 3 έχω, ωραία. Ξεκινάω την επόμενη τώρα σειρά με 3 αλυσίδες, γυρίζω και πάμε να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Βάζω το βελονάκι μου μέσα στο τόξο και πλέκω ένα άριχτο και αμέσως πλέκω και ένα δεύτερο άριχτο. Μετά θα συνεχίσουμε με 3 αλυσίδες. Θα μεταβούμε στο δεύτερο τόξο για να πλέξουμε ένα άριχτο και αμέσως μετά ένα δεύτερο άριχτο. Και έτσι δημιουργούμε τόξα, τα κενά μας αυτά, τις τρύπες μας, στην δεύτερη σειρά. Το μοτίβο επαναλαμβάνεται, δηλαδή έχουμε 3 αλυσίδες και στο επόμενο τόξο κάνουμε ένα άριχτο και ένα δεύτερο άριχτο και ορίστε και η δεύτερη σειρά δημιουργήθηκε ακριβώς φυσικά περίπου με τον ίδιο τρόπο όπως γνωρίσαμε στην πρώτη σειρά. Η πρώτη σειρά κατά εμέ, αν θέλετε μπορούμε να την πούμε πιο δύσκολη, γιατί είναι η διαδικασία που γνωρίζουμε το μοτίβο μας, το σχέδιό μας και μετά οι υπόλοιπες απλά πάνε και μόνες τους. Αυτόματα μπορώ να πω, δηλαδή ξεκίνησα την τρίτη μου σειρά με 3 αλυσίδες για το ύψος, μπήκα στο πρώτο μου τόξο, έπλεξα ένα άριχτο και αμέσως μετά ένα δεύτερο άριχτο στο ίδιο τόξο. Συνέχισα με 3 αλυσίδες και έβαλα το βελονάκι μου στο δεύτερο τόξο. Έπλεξα άριχτο και ένα δεύτερο άριχτο στον τρίτο πόντο. Πάω να δημιουργήσω το τρίτο τόξο για το οποίο θα πλέξω 3 αλυσίδες, μετά ένα άριχτο
και ένα δεύτερο άρρηκτο στο ίδιο τόξο της προηγούμενης σειράς και η τρίτη σειρά είναι έτοιμη. Βλέπουμε σιγά σιγά ότι αναπτύσσεται, εμφανίζεται το μοτίβο μας, γίνεται πιο ευδιάκριτο και έχουμε και τα κενά, αυτό το δικτυωτό στυλ που σας υποσχέθηκα ότι θα πλέξουμε. Τρεις αλυσίδες λοιπόν για την εκκίνηση της νέας σειράς. Μπαίνουμε στο πρώτο τόξο για να πλέξουμε άριχτο και ένα δεύτερο άριχτο πάλι στον ίδιο πόντο. Τρεις αλυσίδες, μπαίνω στο δεύτερο τόξο και πλέκω άριχτο και ένα δεύτερο άριχτο στον ίδιο πόντο. Τρεις αλυσίδες και μεταβαίνω στο τελευταίο τόξο και πλέκω άριχτο και ένα δεύτερο άριχτο στον ίδιο πόντο. Αυτό είναι σαν διαδικασία, κυλάει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ εύκολα. Είναι εύκολη διαδικασία ακόμα και για τους αρχάριους που μόλις μαθαίνουν. Και αν θέλετε λοιπόν ένα σχέδιο για το καλοκαίρι, τώρα που ο καιρός είναι σχετικά ευμετάβλητος, που μία κάνει βροχές, μία έχει ήλιο, πιστεύω ότι αυτό το σχεδιάκι, αυτό το μοτίβο είναι το ιδανικό για τα φουλάρια μας σε αυτόν τον περίεργο άστατο καιρό. Οπότε βλέπουμε το κουβάρι μας και όλα όσο πολύ πλέκουμε θα εμφανίζει τα χρώματά του. Εμένα στην αρχή μου εμφανίζει rose tones και αποχρώσεις. Στην πορεία θα αρχίσει να ανοίγει το χρώμα, να γίνεται πιο φωτεινό. Θα διαδεχτούμε πορτοκαλί αποχρώσεις, κίτρινες και ενδιάμεσες αποχρώσεις αυτών των χρωμάτων. Εδώ λοιπόν βρίσκομαι, έχω πλέξει λίγες σειρές ακόμα για να δείξω καλύτερα το σχεδιάκι μας και μπορούμε να δούμε ότι σιγά σιγά διακρίνεται μια διαφορετική απόχρωση, λίγο πιο πεζερό, σωμών μετά το ροζάκι μας, αλλά όσο πιο πολύ πλέκουμε τόσο πιο πολύ εμφανίζονται τα χρωματάκια μας και θα γίνει πάρα πολύ ωραία, ιδίως άμα το φτάσουμε στο τέλος, θα αναδειχθεί εξαιρετικά. Οπότε, συνιστώ να δοκιμάσετε όλοι, είτε για εσάς, είτε για τους αγαπημένους σας, είτε για εξάσκηση, είναι το απόλυτο φιλάρι για αυτόν τον καιρό. Φιλάκια πολλά!